Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, εδώ έξω από τη Βουλή, έχει αρχίσει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Συγκέντρωση που ως μέρα 25 χαιρετίζομαι, υποστηρίζομαι και συμμετέχουμε. Πριν ξεκινήσω για το σχέδιο νόμου, από τη Νέα Δημοκρατία εγγράφησαν σήμερα 19 ομιλητές, το 12%. Διαρωτώ με άραγε γιατί τρέπεστε για το νομοσχέδιο αυτό. Από τότε ΣΥΡΙΖΑ το 54% των βουλευτών του. Φαρισαϊσμός. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα που αφορούν την εμπορευματοποίηση του νερού. Θα ψηφίσετε την ένστασή σας ή θα απέχετε. Άσφαιρα πειρά. Φαρισαϊσμός, διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενέταξε το 2016 την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ στο υπερταμείο. Τι θα κάνετε, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν το κόμμα σας δεν τοποθετηθεί με την ψήφο του στο σημερινό σχέδιο νόμου τέρας, τότε μιλάμε για σκέτη κοροϊδία από τη μια δεν δυσαρεστείτε την ολιγαρχία που θέλει το νερό εμπόρευμα, από την άλλη εξαπατάτε για άλλη μια φορά το λαό με τους τρίβιν δια της αποχής. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, στη Νέα Δημοκρατία και στο σημερινό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι πολυνομοσχέδιο αρμαγεδόν με 260 τόσα άρθρα και το φέρνετε τις τελευταίες ώρες της διακυβέρνησής σας. Δεν υπήρξε ουσιαστική διαβούλευση, αλλά εισάγεται με διαδικασίες εξπρές. Αυτό δείχνει τις προθέσεις σας και τις δεσμεύσεις σας στα μνημόνια να το ξεπουλήσετε από τη μια, αλλά και να πάρετε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης από την άλλη. Το σχέδιο νόμου δημιουργεί από τη σημερινή ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία είναι διαχρονικά τραγικά υποστελεχωμένη και χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και δυνατότητες, μια τέρας ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και νερού. Να τονίσουμε την αδυναμία της ΡΑΕ όσον αφορά τη ρύθμιση των τιμών ενέργειας, που μετά τη δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εσείς της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζετε, οι τιμές ενέργειας αντί να μειωθούν, όπως ισχυριζόταν τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκτινάχθηκαν. Ρυθμιστική αρχή δεν νοείται να υπάρχει για τα δημόσια αγαθά, αλλά μόνο για τα εμπορεύσιμα. Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά υπηρεσία κοινής ωφέλειας, όπως τονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και αντιτίθεται στο σχέδιο νόμου, διότι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚΑ, το νερό δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατευτεί και είναι υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Θέση η οποία εκφράστηκε και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τιμά τα πρόσωπα αυτά. Οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποβλήτων επισημαίνουν ότι με το άρθρο 11 η νέα ρυθμιστική αρχή θα παρακολουθεί και αποπτεύει την ορθή εφαρμογή συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους και οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού, αναδεικνύοντας τον ψεύτικο ισχυρισμό περί αντιθέτων του Υπουργού Περιβάλλοντος. Κοινής ωφέλειας, κυρίες και κύριοι, είναι όλα τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, ο ήλιος, ο αέρας, οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι τηλεπικοινωνίες. Και όλοι εσείς, οι μνημονιακές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τα έχετε διαχρονικά απαξιώσει, ξεπουλήσει και εκχωρήσει στο μνημονιακό υπερταμείο. Το σχέδιο νόμου αποτελεί το τελευταίο βήμα της στρατηγικής κυβέρνησης για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτή ξεκίνησε με την παραχώρηση σε ΣΔΙΤ του υδραγωγείου της ΕΙΔΑΠ και τη μεταβίβαση των μετοχών των δύο μεγάλων φορέων ίδρυσης και αποχέτευσης της χώρας, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΘ, από το ελληνικό δημόσιο στο υπερταμείο που πραγματοποιήθηκε με τον αντισυνταγματικό νόμο 4964 του 2022 κατά πρωτοφανή παραβίαση των αποφάσεων 190 και 191 του 2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά θα έρθει και η ιδιωτικοποίηση του νερού της για αγροτικές χρήσεις, το οποίο αποτελεί το 85% του νερού που καταναλώνεται στη χώρα. Η κάθε ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών επιφέρει μείωση των επιπέδων ασφαλείας, υποβάθμιση της ποιότητας, αύξηση του κόστους. Καθιστά το κράτος και την κοινωνία δέσμιους μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και τελικά επιφέρει κοινωνική καταστροφή. Η βιολογική και οικολογική ύπαρξή μας εξαρτάται από το νερό. Αυτό ακριβώς μετατρέπει το σχέδιο νόμου σε εμπόρευμα ανυπολόγησης αξίας με τεράστια κερδοφορία για τους πολύ λίγους. Όποιος ελέγχει το νερό, ελέγχει τα πάντα.
Όσο αφορά το περιβάλλον, επισημαίνουν οι φορείς, πρώτον, ότι από την μια πλευρά αυξάνεται το μέγεθος των προστατευμένων περιοχών, από την άλλη επιτρέπουμε σε αυτές επιχειρήσεις που δεν προάγουν την προστασία τους, ανέφερε ο κ. Μπόκαρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Δεύτερον, ότι το σχέδιο νόμου είναι ένα συνοθήλευμα ρυθμίσεων και τροποποιήσεων, το οποίο απορριθμίζει περαιτέρω την πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία και έχει μια σειρά από φωτογραφικές διατάξεις, ανέφερε ο κ. Τριάχτης από το Σύλλογο Πολεοδόμων. Τρίτον, σας παρακαλώ. Θα σας πάω πίσω στο τελευταίο θρανείο. Από τη μια πλευρά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως μη σύνοψη την αλλαγή χρήσης επί δασικών εκτάσεων σε αγροτικές και αντί να επιβάλλει κυρώσεις, επιβραβεύει τους καταπατητές, ανέφερε η κυρία Καραδόντα από την Ένωση Δασοπόνων του Δημοσίου. Με το άρθρο 141 επιτρέπεται σε 47 μύδια συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο νησιά, μεταξύ των οποίων είναι η Κρήτη και η Ρόδος, να τοποθετούνται σε αυτά ανεμογεννήτριες 20 ετίας και μάλιστα δίχως πιστοποιητικά ασφάλειας, κάνοντας τα νησιά αυτά νεκροταφεία κατάλληλων και επικίνδυνων ανεμογεννητριών. Όπως έγινε και με τα επικίνδυνα και άχρηστα τρένα, τα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην Ευρώπη και τα φέρατε εδώ πέρα. Πρόκειται για έναν ακόμη δώρο στους ολιγάρχες εντολοδόκους σας του καρτέλ ενέργειας που μονοπολεί την ανάπτυξη των νεολικών ανά την Ελλάδα, όσο και προς τους βορειοευρωπαίους κατασκευαστές ανεμογεννητριών, αφού τους βγάζει από τη δύσκολη θέση να αναζητούν χώρους ταφίστων που μέχρι σήμερα κατέληγαν σε αφρικανικές χώρες. Με το άρθρο 114 δίδεται η δυνατότητα παρεκκλήσεων από το αδειοδοτικό καθεστώς των υβριδικών σταθμών, γίνεται λόγος για την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών στην Κρήτη. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό αποτελεί φωτογραφική διάταξη υπέρ της Στέρνα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του περασμένου έτους για τον υβριδικό σταθμό στο Αμάρι του Ρεθύμνου της Κρήτης. Με το άρθρο 138 για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς πρόκειται ουσιαστικά για δυσανάλογη και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αυτοπαραγωγών και έχουμε επιπλέον φραγμούς στην ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ πάλι προς το συμφέρον των ολιγαρχών. Το σχέδιο νόμου είναι αντισυνταγματικό, εξυπηρετεί τα τεράστια οικονομικά ιδιωτικά συμφέροντα στα οποία η Μητσοτάκης ΑΕ είναι δεσμευμένη και πρέπει να αποσυρθεί. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και για την τήρηση.